Καλημέρα φίλες και φίλοι από το teachme.gr. Είμαι ο Βαγγέλης Βλασόπουλος και είμαι ο δικός σας άνθρωπος σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα. Σήμερα είναι Πέμπτη και έχουμε βεβαίως μάθημα για το video και animation. Ιδιαίτερα σήμερα θα ανακαλύψουμε στο Adobe After Effects μια πάρα πολύ ωραία τεχνική για να μπορούμε να ενώνουμε στοιχεία και να τα κουνάμε ουσιαστικά ενιαία και μαζικά μέσα από πολύ απλές κινήσεις και φυσικά μέσα από ένα πολύ ωραίο πρόσθετο, το οποίο βεβαίως δεν το έχουμε δει ποτέ μέχρι στιγμής και έφτασε τη στιγμή μετά από 2.000 περίπου μαθήματα στο teachme.gr να ανακαλύψουμε ένα ιδιαίτερο εφέ το οποίο σίγουρα θα ανεβάσει κατά πολύ τα βίντεο σας και ενδεχομένως να σας δώσει ιδέες για περαιτέρω δημιουργίες και βεβαίως για περαιτέρω animation. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάμε στο After Effects, θα ξεκινήσω κάνοντας ένα καινούργιο composition. Πηγαίνουμε στο composition, new composition και εδώ μέσα φυσικά θα το ονομάσουμε My Animated Balls. Εντάξει, ξέρω πως ο τίτλος λίγο ξεφεύγει, ίσως να γίνει και παρεξηγήσιμος. Όπως και αν έχει όμως, θα μιλήσουμε για μπαλάκια και βεβαίως απλά μπαλάκια τα οποία θα φτιάξουμε μέσα από εδώ. Οπότε δεν θέλω να σκέφτεστε βρώμικα. Πηγαίνουμε, κάνουμε, βασικά θα το γυρίσω αυτό στο δεκάρι και κάνουμε κλικ στο OK. Τέλεια. Στη συνέχεια θα πάμε, θα βάλουμε μέσα εδώ ένα καινούριο layer. Πηγαίνουμε λοιπόν New Solid και θα το ονομάσουμε Ball 1. Ή καλύτερα Black Ball 1. Τέλεια. Θα το κάνουμε φυσικά στις διαστάσεις 1920x1080. Δουλεύουμε λοιπόν σε High Definition, σε Full HD όπως το λέμε. Και θέλουμε ένα χρώμα να είναι μαύρο. Βλέπετε. Πολύ ωραία. Κάνω κλικ στο OK και αυτομάτως βλέπετε πως παίρνουμε το Black Ball 1. Έπειτα θα πάω, θα κάνω ένα zoom περισσότερο να βλέπετε έχω φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη 1600% για να μπορέσω να ξεκινήσω και να κάνω ένα κυκλάκι πιο ωραίο και σίγουρα πολύ πιο σωστά στο κέντρο. Επιλέγουμε λοιπόν το εργαλείο μας από εδώ, το Ellipse Tool. Και θα πάω στη συνέχεια να κάνουμε εδώ ακριβώς ένα click and drag με το Ctrl και το Shift για να μπορέσω στη συνέχεια τραβώντας το προς τα δεξιά, προς τα έξω βλέπετε, για να μπορέσω να το κάνω τέλειο και βεβαίως να είναι ουσιαστικά κεντραρισμένο ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι. Στη συνέχεια το αφήνω, βγαίνω πιο έξω, θέλω να δω αν με βολεύει το μέγεθος, νομίζω θα μπορούσε να πάει λίγο παραπάνω σαν μέγεθος, οπότε θα έρθω. Θα κάνω zoom περισσότερο, θα πάρουμε το selection tool, θα κάνουμε διπλό κλικ πάνω εδώ, βεβαίως πάνω εδώ, εδώ ακριβώς στη μάσκα και θα το βγάλουμε λίγο προς τα έξω και πάλι με το Ctrl και το Shift για να γίνει λίγο μεγαλύτερο. Νομίζω τώρα θα είμαστε OK όσον αφορά το μέγεθος, λίγο πιο μικρό ενδεχομένως, να το δούμε λίγο ελάχιστα πιο μικρούλι, τέλεια. Οπότε έχουμε φτιάξει και το σφαιράκι μας, το μπαλάκι λοιπόν το νούμερο 1 και τώρα θα πάμε να φτιάξουμε το μπαλάκι νούμερο 2. Βεβαίως πριν το κάνω αυτό θα πάμε να κάνουμε το συγκεκριμένο layer pre-composed, δηλαδή να το βάλουμε σε ένα δικό του composition για να μπορέσουμε να το ελέγχουμε πολύ πιο όμορφα. Πηγαίνουμε λοιπόν στο layer, έχω φυσικά επιλέξει το black ball, επιλέγουμε pre-compose και θα το ονομάσουμε βέβαια σε αυτό black ball 1 και πάλι για να μην χρειάζεται να έχουμε πολλαπλά και διαφορετικά ονόματα. Βέβαια κάνουμε click στο move all attributes into the new composition και click στο ok. Και βλέπετε πόσο ωραία. Τώρα έχουμε ένα νέο composition το οποίο είναι μέσα στο composition my animated balls και φυσικά εδώ μέσα κρύβει το συγκεκριμένο μαύρο μπαλάκι μας. Οπότε γυρίζουμε πάλι πίσω. Τέλεια. Και τώρα θα κάνω το αντίγραφο. Οπότε πηγαίνουμε, θα το επιλέξω, θα πατήσω το Ctrl D να κάνω ένα duplicate και θα πάμε να το ονομάσουμε βεβαίως αυτό. Ή καλύτερα το από κάτω θα το ονομάσουμε βεβαίως εδώ ακριβώς Black Ball 2. Οπότε λοιπόν έχουμε το δεύτερο, τη δεύτερη λοιπόν μαύρη σφαίρα μας και είμαστε έτοιμοι για μαγεία. Οπότε λοιπόν έχουμε φτιάξει δύο σφαιρίτσες και τις δύο σφαιρίτσες θα τις κάνω continuously rasterized για να έχουμε υψηλή ποιότητα γενικότερα όσον αφορά την προβολή του στοιχείου μας και τη μετατόπιση του. Οπότε τώρα τα πράγματα είναι τέλεια και βεβαίως στη συνέχεια θα πάμε και θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο layer και πάλι, layer new, θα επιλέξουμε από εδώ και πάλι ένα ουσιαστικά solid και θα το ονομάσουμε line. Ίσως καλύτερα και black line. Σούπερ! Βεβαίως και πάλι com size και μαύρο, ok. Και στη συνέχεια θα πάμε να επιλέξουμε είτε μέσα από το effects και preset, είτε μέσα από το effect. Πηγαίνουμε στο Generate και φυσικά θα επιλέξουμε από εδώ το Beam, το οποίο δημιουργεί μία, βλέπετε, γραμμή. Έτσι σαν Star Wars, ενδεχομένως να το έχω δείξει στο παρελθόν αυτό στο Star Wars που είχα κάνει μάθημα για το After Effects, που είχαμε φτιάξει σπαθάκι, δηλαδή φωτόσπαθο. Αν είχα χρησιμοποιήσει άλλη τεχνική δεν θυμάμαι καθόλου πώς το έχω κάνει. Όπως και αν έχει όμως μπορούμε να κάνουμε και φωτόσπαθα με το συγκεκριμένο. Πάμε λοιπόν τώρα να συγκεντρωθούμε λίγο στο μάθημα, μην ξεφεύγουμε. Πηγαίνουμε λίγο στο outside και inside χρώμα, να αλλάξουμε λίγο τα χρώματα αυτά σε κάτι πιο standard, δηλαδή σε μαύρο και στα δύο. Οπότε θα πάρουμε το μαύρο χρωματάκι και βλέπετε πόσο ωραία έχουμε φτιάξει. Ουσιαστικά ένα ενιαίο χρώμα, δεν έχουμε λοιπόν εσωτερικά και εξωτερικά χρώματα. Θα χαμηλώσει το softness στο 0 για να έχουμε λοιπόν μια σκληρή ουσιαστικά λάμψη, έτσι, ακτίνα μάλλον όπως λέγεται, ή γενικότερα για εμάς μια ένωση, μια γραμμή. Πάμε λοιπόν έπειτα να αυξήσουμε το length, δηλαδή ουσιαστικά το μήκος, έτσι, στο 100%. Φυσικά το 100% θα το αναπροσαρμόσουμε και για να δούμε λίγο πώς δουλεύει το Beam. Το Beam λοιπόν ουσιαστικά έχοντας το starting point και το ending point μας επιτρέπει να μετατοπίζουμε την αρχή, βλέπετε, και το τέλος ανάλογα με το δικό μας βίτσιο και γούστο, έτσι. Οπότε μπορούμε να βάλουμε keyframe εδώ πέρα και ουσιαστικά να μετατοπίζουμε την ακτίνα ακριβώς όπως τη θέλουμε. Βεβαίως όμως εμείς επειδή έχουμε φτιάξει δύο μπαλάκια θα ορίσουμε τα μπαλάκια να μετατοπίζουν το starting και το ending point. Πολύ πολύ ωραία πράγματα. Θα πάμε λοιπόν στο ball point, στο black ball λοιπόν 1 και 2 θα πατήσουμε το P για να βγει λοιπόν το position και θα έρθουμε στη συνέχεια στο black line και θα πάμε έπειτα, ναι, το point από εδώ μου κόλλησε, black point λοιπόν, έτσι όπως και αν έχει. Θα πάμε στο starting point, θα κάνουμε το εξής, alt click, option click στο Macintosh πάνω στο χρονόμετρο για να ανοίξουν τα expressions εδώ κάτω, βλέπετε. Όπου φυσικά όταν μιλάμε για expressions, μιλάμε για κώδικα, τον οποίο μπορούμε να εισάγουμε και φυσικά να δώσουμε στα αντικείμενά μας μια πολύ πιο δυνατή κίνηση χωρίς να βάζουμε keyframes. Βεβαίως θα κάνουμε μάθημα για τα expressions στα επόμενα, θα λέγαμε, επεισόδια στο teachme.gr, καθότι είναι προχωρημένη, θα λέγαμε, κατάσταση. Όπως και αν έχει όμως, έχουμε δείξει αρκετά πράγματα μέχρι στιγμής. Αυτή τη στιγμή δεν θα χρησιμοποιήσω το χέρι μου για να γράψω δηλαδή κώδικα, θα χρησιμοποιήσω το μαστίγιο για να γράψει το After Effects αυτόματα για εμένα κώδικα. Οπότε λοιπόν θέλουμε το starting point να ξεκινήσει και να βλέπει σαν κίνηση το position του black ball 1. Οπότε τραβάμε από εδώ το μαστιγιάκι μας, το ρίχνουμε πάνω εδώ και boom! Αυτομάτως βλέπετε μπαίνει ένας κώδικας ο οποίος ουσιαστικά λέει αυτό λοιπόν, αυτή μάλλον είναι η ιδιότητα, να ελέγχεται ουσιαστικά από το position του black ball 1, έτσι, με απλά ελληνικά. Αντίστοιχα θα πάμε στο ending point και πάλι alt click. Και θα έρθουμε εδώ ακριβώς, θα τραβήξουμε το μαστίγιο και θα πάει στο black ball 2. Ακριβώς λοιπόν το ίδιο και αυτομάτως θα παρατηρήσουμε ότι η λάμψη μου, η ακτίνα μου έχει εξαφανιστεί. Και αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί πρακτικά είναι ενωμένη, είναι λοιπόν στην αρχή εδώ ακριβώς, γιατί τα μπαλάκια μου είναι ουσιαστικά το ένα πάνω στο άλλο. Θα πρέπει βασικά να είναι το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά είναι αυτή τη στιγμή το ένα πάνω στο άλλο. Οπότε πάμε να τα σπρώξουμε λίγο για να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Κοιτάξτε λοιπόν, μόλις φύγει ένα μπαλάκι, αυτομάτως θα τραβήξει και είτε το ending είτε το starting point του beam. Έτσι. Οπότε θα έρθουμε στο black, ουσιαστικά θα ελέγξουμε δηλαδή το starting, τραβάω και κοιτάξτε πώς έχουμε ενώσει τη γραμμή. Αντίστοιχα λοιπόν και το ending θα μετατοπιστεί με το black ball 2 και φυσικά αυτά τα δύο είναι ενωμένα διαρκώς. Βλέπετε, δεν υπάρχει περίπτωση να τα σπάσουμε και φυσικά δεν χρειάζεται να βάζουμε πολλαπλά keyframe. Όλα λοιπόν δουλεύουν μέσα από ένα ή γενικότερα πολύ πολύ λίγα keyframes, τα οποία θα βάλουμε στη συνέχεια μόνο στις μπάλες. Έχουμε λοιπόν τις μπάλες και βέβαια οι μπάλες θα ουσιαστικά πάρουν στη συνέχεια τα keyframe πάνω τους για να μπορέσουν να μετατοπίσουν με τη σειρά τους την συγκεκριμένη ένωση. Θα μου πείτε λοιπόν τώρα, γιατί ρε παιδιά να κάνω κάτι τέτοιο, σιγά την μπουρδα ας πούμε. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε πολύ πολύ ωραία πραγματάκια με το συγκεκριμένο σαν εφέ, για να δούμε λίγο. Μπορούμε να κάνουμε αρκετά και πολύ πολύ ωραία σχήματα. Θα ξεκινήσω λοιπόν να γυρίσω και πάλι με Αμερικάνου του στην αρχή και θα έρθουμε να βασικά θα τα απλώσω λίγο, τουλάχιστον ελάχιστα. Ερχόμαστε λοιπόν να σπρώξουμε το ένα αριστερά, τέλεια, οπότε περίπου στο 600, ας πούμε για παράδειγμα. Βλέπετε. Και θα πάμε το άλλο λίγο πιο πέρα, για παράδειγμα στο 1200. Τέλεια. Και τώρα λοιπόν έχουμε φτιάξει ουσιαστικά μια απόσταση, θυμίζει λίγο ένα βαράκι ή γενικότερα όταν κάνανε παλιά προπολεμικά άρση βαρών οι άνθρωποι είχαν τέτοιες ουσιαστικά μπάλες. Έχω δει στον Popeye, αν δεν κάνω λάθος, τέτοια πραγματάκια. Στη συνέχεια λοιπόν θα πάμε και θα φτιάξουμε άλλη μία μπάλα. Θα πάω λοιπόν στο black ball 2, θα κάνουμε control D να κάνω duplicate. Έχουμε λοιπόν το black ball 3, ευτυχώς το After Effects καταλαβαίνει ότι θέλω να δώσω το νούμερο 3 σαν όνομα, οπότε μου το δίνει από μόνο του. Να σε καλά After. Πάμε στη συνέχεια, θα πατήσω το P, θα γράψουμε εδώ, ουσιαστικά θα το φέρουμε στη μέση, έτσι, οπότε περίπου στο 940, έτσι, τέλεια. Βασικά δεν είναι ακριβώς η μέση θα ήταν λογικά το 900. Εφόσον λοιπόν έχουμε ένα 600 και ένα 1200, αυτό λοιπόν είναι ακριβώς στη μέση. Και θα πάρω λοιπόν τώρα αυτό, θα πατήσουμε, βασικά το πι το έχω ήδη πατημένο, θα πατήσω όμως και πάλι το πι αν δεν το έχετε πατήσει και θα ανεβάσουμε τον άξονα του Y, δηλαδή τον κάθετο άξονα, να σηκώσει προς τα πάνω την μπάλα μου. Βλέπετε, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Η μπάλα μου τώρα λοιπόν έχει πάει στα ύψη. Σούπερ, περίπου θα λέγαμε στο 200 γιατί όχι. Οπότε έρχομαι, θα του γράψουμε το χέρι γιατί μου ξεπάσει τα νέα ώρα λίγο, 200. Και τώρα θα πάμε και θα βάλουμε μια νέα μπάλα, μια νέα ακτίνα στο παιχνίδι, οπότε Ctrl D. Έχουμε λοιπόν το, βασικά θα δώσω και ονόματα και εγώ εδώ, οπότε έχουμε, θα δώσω λοιπόν στο πάνω, εδώ ακριβώς στο Black Line, θα το ονομάσουμε Black Line 1. Και θα πάμε λοιπόν στο Black Line 2. Οπότε λοιπόν το Black Line 1 ενώνεται μεταξύ 1 και 2. Θα μπορούσα να κάνω το εξής για να μην μπερδευτώ, για να σας διευκολύνω πάρα πολύ και να μην μπερδευτώ και εγώ βεβαίως. Black Line 1-2, έτσι. Οπότε το 1-2 ουσιαστικά έχουμε την ένωση μεταξύ 1 και 2. Θα μπορούσα να το φέρω και στη μέση εδώ να κάτσει για να το έχουμε ακριβώς σωστά, για να μην μπερδευόμαστε. Όπως και αν έχει όμως, νομίζω δεν χρειάζεται να το κάνουμε τόσο πολύ νιανιά. Δεν είμαστε, θα λέγαμε, άνθρωποι χαμηλού IQ. Είμαστε πάρα πολύ έτσι δυνατοί και έξυπνοι. Πάμε στη συνέχεια. Θα πάμε και θα ονομάσουμε αυτό το Black Line 2-3. Οπότε θα πάμε 2-3. Και φυσικά όπως καταλαβαίνετε θα πάμε να ανοίξουμε τα expressions. Θα πατήσω το U για να ανοίξουν τα expressions. Ενδεχομένως να μην ανοίγει και τίποτα. Και αυτό βεβαίως θα συμβαίνει γιατί δεν έχουμε βάλει κάποια keyframes αντίθεση βεβαίως με αυτό. Το οποίο περιέχει λογικά κάποια keyframes. Για να δούμε λίγο. Βασικά θα πάμε λίγο στα εφέ. Beam. Βλέπετε ότι αυτό ουσιαστικά τώρα έχω κάνει κάτι, όχι, δουλεύουν όλα μια χαρά, τέλεια. Οπότε πηγαίνουμε στο 2-3, θα ήθελα να ανοίξουν τα expressions, άσχετα αν δεν έχω βάλει κάποιο keyframe, με το U γενικότερα ανοίγουν, με το πλήκτρο U ανοίγουν όλα τα keyframes και τα βλέπουμε τη μία. Όπως και αν έχει όμως, αυτή τη φορά δεν ανοίξανε, πάμε στα εφέ, beam, τέλεια. Και θα πάμε τώρα λοιπόν να ορίσουμε σαν starting point της νέας γραμμής, της 2-3 λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα πάμε και θα ανοίξουμε το ball 2 και 3, θα πατήσουμε το P. Και τώρα λοιπόν θα έρθουμε και θα ορίσουμε σαν αρχικό σημείο το νούμερο, το black ball 2, έτσι. Οπότε πηγαίνουμε alt click. Ερχόμαστε λοιπόν και πάλι, το απενεργοποιούμε με το ένα alt click και μετά το ενεργοποιούμε και πάλι. Super. Ερχόμαστε και στα άλλο. Θα μπορούσα φυσικά, επειδή έχει ήδη το expression, να πάρουμε το μαστιγιάκι μας και να το ξαναρίξουμε απλά αυτή τη φορά σε άλλο layer. Βλέπετε πάρα πολύ ωραία και αυτομάτως βλέπετε πως υπάρχει η ένωση με τη μία. Οπότε τώρα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν ένα τρίγωνο. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τρίγωνα, τετράγωνα, κύβους, οτιδήποτε θέλουμε εμείς και φυσικά αυτά να πάλλονται, να κινούνται διαρκώς σαν να είναι ζωντανά. Πάμε να κάνουμε κι άλλο ένα, Ctrl D. Ερχόμαστε, θα το ονομάσουμε αυτό βεβαίως 3-4, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε θα έρθουμε 3-4. Βεβαίως, χρειάζεται να κάνουμε ένα καινούριο, μάλλον δεν χρειάζεται να κάνω καινούριο σφαιράκι. Είμαστε λοιπόν κομπλέ. Θα έρθουμε, βασικά θα κλείσουμε το 2 και θα πάμε να ανοίξουμε το συγκεκριμένο να είναι, βασικά θέλω να είναι 3-1, όχι 3-4, 3-1 λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο 3 και στο 1, θα πατήσουμε λοιπόν το P για να ανοίξουν τα συγκεκριμένα position και στο 1 και στο 3. Πηγαίνουμε λοιπόν στο 3-1, θα έρθουμε, θα ανοίξουμε τα expressions. Έτσι, μέσα στα εφέ, beam, έχουμε λοιπόν το starting και το ending. Θέλουμε λοιπόν σαν starting να είναι το position του 3. Και φυσικά σαν ending θέλουμε να είναι το position του 1. Και αυτομάτως θα κάνουμε κλικ από εκτός. Βλέπετε πως έχουμε δημιουργήσει ένα τριγωνάκι, το οποίο βεβαίως είναι απόλυτα ενωμένο και φυσικά απόλυτα ελεγχόμενο από εμάς. Αν για παράδειγμα τώρα έρθουμε, πιάσουμε ας πούμε ένα σφαιράκι. Κοιτάξτε λίγο. Yeah! Βλέπετε λοιπόν τι κάνουμε, έτσι. Είναι απολύτως ζωντανό και φυσικά απολύτως ενημερώνεται αυτόματα με τη μία. Βλέπετε πόσο ωραία. Φυσικά λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλαπλές κινήσεις σε όλα. Θα μπορούσαμε να ξεκινάμε από μία κεντρική σφαίρα, δηλαδή να είναι όλα τα στοιχεία ενωμένα στο ίδιο ακριβό σημείο. Για να το δούμε λίγο. Θα πατήσω το P. Και θα έρθουμε λοιπόν να βάλουμε τα πάντα περίπου στη μέση, δηλαδή στο 600. Έτσι. Οπότε βασικά θα βάλω ένα keyframe αυτή τη στιγμή στο σημείο αυτό. Σε όλα τα position, βλέπετε. Και θα πάμε λοιπόν μετά να το κάνουμε αυτό. Οπότε ερχόμαστε και θα βάλουμε σε όλα στο 6, θα το κάνουμε λοιπόν 600 για να έρθουν όλα στο κέντρο ακριβώς, και μετά θα βάλουμε ίσως το 540 για να τα φέρουμε ακριβώς στο κέντρο του layer. Οπότε πηγαίνουμε, γράφουμε εδώ λοιπόν στην αρχή, όπως λέμε, στο τέλος που έχουμε βάλει ήδη keyframe, θα έρθουμε να γράψουμε 600 και μετά 600 και μετά βεβαίως 540. Και αυτομάτως λοιπόν τώρα έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε λίγο. Βλέπετε έτσι, μπόμπα. Θα μπορούσα ενδεχομένως να τα σπρώξουμε κάπου στη μέση, δηλαδή θα μπορούσα να τα πάω στα 640. Βασικά θέλω να τα φέρω ακριβώς στο μέσον του συγκεκριμένου, οπότε θα πάμε εδώ, θα ενεργοποιήσω λίγο τα safe areas, εδώ για να βλέπουμε λίγο πού είναι το κέντρο. Τέλεια. Και θα έρθω τώρα λοιπόν εδώ και θα το σπρώξουμε ακριβώς στο περίπου τουλάχιστον εκεί που θέλαμε να είναι. Βέβαια, είναι το 940 Βαγγέλη, όχι το 640. Δουλεύουμε σε high definition τώρα. Και λογικά είναι λίγο παραπάνω. Ωραία, λοιπόν, οπότε 960. Το βρήκαμε λοιπόν, εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα. 960. Και αυτομάτως λοιπόν τώρα, κοιτάξτε. Έχουμε μια κεντρική σφαίρα. Βεβαίως έχουμε τώρα τη μία σφαίρα πάνω στην άλλη. Και βεβαίως όλες οι γραμμές αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται γιατί είναι όλες πατημένες η μία πάνω στην άλλη. Έτσι. Και αυτομάτως, μόλις ξεκινήσει το timeline, βλέπετε. Boom. Super. Βλέπετε πόσο ωραίο, έτσι. Και φυσικά θα μπορούσα να βάλω και motion blur. Θα μπορούσαμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, έτσι, για να μπορέσουμε να πετύχουμε πολύ πολύ ωραίες καταστάσεις, και φυσικά θα μπορούσα να μπω μέσα και στα συγκεκριμένα για να μπορέσουμε να βάλουμε τα motions μέσα από εδώ, έτσι, για να μπορέσει να τα δει. Γιατί έχουμε βάλει το continuously rasterize και φυσικά για να μπορέσει να δουλέψει σωστά θα πρέπει να βάλουμε, νομίζω ότι τα πήρε αυτή τη στιγμή. Ωραία, τα έχει πάρει λοιπόν όλα, οπότε τώρα έχουμε κίνηση και βέβαια έχουμε κίνηση θολώματος ακριβώς πάνω στα στοιχεία μας, και τώρα θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να τα φέρω κάπου εδώ, μετά θα μπορούσα να τα περιστρέψω γύρω-γύρω, έτσι, να κάνουμε άλλες κινήσεις. Για παράδειγμα, μόλις φτάσουμε εδώ, θα μπορούσα να κάνω και λίγο πιο γρήγορα γιατί είναι λίγο βαρετή η κίνηση. Οπότε βλέπετε, βέβαια τώρα βλέπετε ότι έχω μετακινήσει μόνο το Black Ball 3 πολύ πολύ γρήγορα. Θα μπορούσα λοιπόν να φέρω και να πατήσω και τα υπόλοιπα ένα U, να σπρώξουμε λοιπόν και τα άλλα, όχι όμως στο ίδιο σημείο, βλέπετε. Να έχουμε λοιπόν μια διαφοροποίηση. Ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν πόσο δυνατό μπορεί να γίνει σιγά σιγά. Βλέπετε έτσι. Οπότε έχουμε μια κίνηση. Παμ παμ. Βλέπετε. Παμ 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 παμ. Πολύ πολύ ωραία. Και φυσικά θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα. Και επίσης θα μπορούσαμε να έρθουμε και να βάλουμε και ένα null object. Γιατί όχι, δεξί κλικ. Null object. Θα το ονομάσουμε controller. Δηλαδή ελεγκτής. Controller. Και βέβαια θέλουμε όλα αυτά τα στοιχεία να κοιτούν το συγκεκριμένο. Οπότε θέλουμε τα blacks να έχουν σαν γωνέα το controller. Και τώρα λοιπόν το controller, αφού φυσικά δώσουμε το ελεύθερο στα σφαιρίδια να τρέξουν, πάρα πολύ ωραία. Και παρατηρώ βεβαίως ότι τα black lines τώρα δεν ορίζονται, ίσως ενδεχομένως γιατί χάναμε αυτό το πρώτο θεματάκι. Βλέπετε ότι έχουμε ένα. Wow, έχω λοιπόν κάνει κάτι διαφορετικό τώρα. Είναι λίγο σαν ξυλάκια. Βλέπετε ότι μαθαίνουμε διάφορα πράγματα ενώ δουλεύουμε. Ενδεχομένως λοιπόν τα συγκεκριμένα να πρέπει να γίνουν είτε όλα να ελέγχονται από το controller. Όχι, βλέπετε ότι δεν γίνεται. Όπως και αν έχει όμως, θα μπορούσα να το κάνω αυτό ένα pre-composed. Για παράδειγμα, να τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα δικό τους composition. Πηγαίνουμε λοιπόν στο layer pre-compose για να μπορέσω να τα ελέγξω όλα. Animation ή καλύτερα design, ξέρω εγώ. Ωραία, κλείξτε OK. Και θα πάμε τώρα να ορίσουμε σαν γωνία το controller. Τώρα λοιπόν φυσικά θα δουλέψει γιατί πλέον τα έχουμε τα πράγματα σε άλλο σημείο. Φυσικά η κίνηση παραμένει, βλέπετε. Και μετά θα μπορούσα να έρθω και να στρίψω, να πατήσω για παράδειγμα το rotation. Να πατήσουμε λοιπόν το R και για παράδειγμα κάπου εδώ να πατήσουμε το πρώτο μας keyframe, να πάμε στο 1 και να στρίψουμε αυτό για παράδειγμα κάπως έτσι. Οπότε βλέπετε έχουμε πετύχει μια κίνηση, ενδεχομένως να την κάνω από το 0, μια ολοκληρωμένη κίνηση λοιπόν από το 0 μέχρι το, μάλλον καλύτερα από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο αυτό. Ενδεχομένως να τα βάλω, να κάνω την περιστροφή στην αρχή για να πετύχω ένα ακόμα πιο πολύπλοκο δημιουργήμα. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα, θα χρησιμοποιήσουμε το rotation, το controller, το οποίο βεβαίως μετακινεί τα πάντα μέσα εδώ στο design ξέρω εγώ, και φυσικά το design ξέρω εγώ έχει ήδη κάποια κίνηση από τα position που έχουμε φτιάξει, οπότε τώρα θα πετύχουμε 2 σε 1, βλέπετε έτσι. Οπότε τα πράγματα βλέπετε πόσο πολύπλοκα μπορεί να γίνουν και πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, με απλές κινήσεις, με απλά στοιχεία, με βασικά ουσιαστικά στοιχεία του After Effects και βεβαίως με χρήση του εφέ Beam, μπορέσαμε και ενώσαμε σφαίρες και ουσιαστικά φτιάξαμε τρίγωνο. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσα να κάνω τετράγωνο, θα μπορούσα να κάνω κύβους, πολύγωνα, οτιδήποτε θέλω εγώ και φυσικά θα μπορούσα και να τα αναπροσαρμόζω, δηλαδή να ξεκινάω από το 0, δηλαδή από μία ενιαία τελεία, να βγάζω τρίγωνα, μετά να κάνω τετράγωνα και ούτω καθεξής, πανεύκολα και πάρα πολύ απλά. Και βεβαίως για γενικές μετατροπές και φυσικά κινήσεις όπως είδαμε τώρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φυσικά το controller μέσα λοιπόν από έναν άλλο object για να μπορεί να μετατοπίζει όλα τα στοιχεία πανεύκολα χωρίς κανένα πρόβλημα. Η μαγεία του After Effects είναι εδώ, η μαγεία του After Effects είναι στο teachme.gr. Αν καήκατε στο μάθημα τώρα και δεν ξέρετε ακριβώς τι έγινε, φυσικά θα σας προτείνω να δείτε και να αγοράσετε σε τέλεια τιμή τα ιδιαίτερα μαθήματα του After Effects στο teachme.gr. Οπότε μπείτε στο e-shop μας και αποκτήστε την τελευταία έκδοση του After Effects CC 2014. Τα ιδιαίτερα μαθήματα λοιπόν, τα οποία είναι φρέσκα και φυσικά θα καλύψουν όλα τα βασικά τα οποία σας λείπουν για να μπορέσετε να μάθετε και να δουλεύετε το After Effects στα δαχτυλάκια σας. Οπότε, να είστε καλά φίλοι μου, θα τα πούμε φυσικά εμείς σύντομα.